Πάμε να δούμε για λίγα δευτερόλεπτα την εικόνα που δίνει ο Γιάννης Ορίγος από αυτή την δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού του ανθρώπου. Είναι η Ελευθερία Ισπυρά και έχει φτάσει νωρίτερα. Ωραία, η Ελευθερία Ισπυρά στο ωραία, σημείο. Ωραία. Έλα Ελευθερία, ήταν στους αντεργάτες. Ναι, γι' αυτό ήταν πολύ κοντά. Έλα Ελευθερία. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και μία ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού του Πούλμα, το οποίο πριν από μία ώρα έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι αυτή τη στιγμή τον έλεγχο, έπεσε πάνω στην κολόνα. Καταβάλουν τεράστια προσπάθεια οι άνδρες της πυροσβεστικής να τον απεγκλωβίζουν. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχουν εγκλωβιστεί τα πόδια του. Είναι εν ζωή, μπορεί να συνεννοηθεί με τους πυροσβέστες, είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Ωστόσο, να κάνει κίνηση ο Κώστας Ντάμπος, να σας δείξουμε λίγο και το δρόμο. Έχει πέσει, υπάρχει διαρροή πετρελαίου. Και υπάρχει τεράστια ολισθηρότητα. Φυσικά και η ατμόσφαιρα εδώ είναι υποπνικτική λόγω της διαρροής αυτής. Έχει φτάσει και το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρει τον οδηγό στο πλησίαστο νοσοκομείο να του παρθούν οι πρώτες βοήθειες. Όπως σας είπα, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Έχει κλείσει, το περιστατικό έχει συμβεί στην ακτή μια όλη στο ύψος του Αγίου Σπυρίδωνος. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω ότι έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων προκειμένου οι πυροσβέστες να μπορέσουν με ηρεμία, πάρα πολλά ηρεμία, να απεγκλωβίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Να πάνε καλά όλα, ευχόμαστε. Περαστικά στον άνθρωπο, να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο και να δώσει την καλύτερη φροντίδα.